Έχει ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει και εξαιτία τη ανομβρία και εξαιτία τη μη σωστή διαχείριση που γίνεται, που νομίζω ότι πρέπει να το δούμε σοβαρά τη μη σωστή διαχείριση. Αυτό το οποίο εμείς θα συμβάλλουμε είναι να δοθεί μια άμεση χρηματοδότηση και να διεκδικήσουμε και από τα συναρμόδια υπουργεία και άλλη χρηματοδότηση για το άμεσο και να δούμε μετά μέσα από συνεννόηση, καλή συνεργασία μεταξύ όλων των ΔΟΕΒ και του Δήμου να μπορούμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για το πώς θα βγει η χρονιά. Αυτό είναι το πρωτεύον. Εμείς θα συμβάλλουμε όσο μπορούμε και αυτό κάνουμε και όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί η ανομβρία δείχνει τα προβλήματα, είναι εδώ. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά και άλλες περιοχές της Κρήτης που πλήττονται από την ανομβρία, πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε τη σωστή διαχείριση των υδάτων. Γιατί δεν είναι για την άρδευση, πρέπει να δούμε και την ίδρυψη που είναι με τόσο τουρισμό που έχουμε. Άρα όλα αυτά τα θέματα βλέπουμε τι γίνεται και στην Ευρώπη σε πάρα πολλές περιοχές από την ανομβρία, να δούμε πώς θα διαχειριστούμε καλύτερα αυτό το πλούτο που έχουμε. Το ένα θέμα είναι το θέμα της λειψιδρίας, το πρόβλημα που υπάρχει στη δικιά μας περιοχή για την ίδρυψη και την άρδευση. Θεωρώ ότι μέχρι ένα σημείο αυτό που θα μπορούσε να γίνει με την περιφέρεια το έχουμε εξαντλήσει. Ο Περιφερειάρχης είπε ότι αυτή τη στιγμή διαθέτει γύρω στις 180.000 ευρώ. Είναι αυτά που θα μπορούσε να διαθέσει αυτή τη στιγμή. Δεν λύνεται το θέμα, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να ξεκινήσουμε για την ανόρυξη μια γεώτρηση στην περιοχή της Απολίχνου που εμείς έχουμε προχωρήσει για να βγάλουμε άδεια. Μέσα στον αναδασμό για το ΕΒ Β' ζώνης Πόμπιας, προκειμένου να μπορέσει να χαμηλώσει τη στάθμη μια γεώτρηση η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει καθόλου νερό. Και 30.000 για να βοηθήσει να αγοραστούν ο βάτραχος και αυτό που χρειάζεται για να μπει μπροστά μια γεώτρηση στο Ζαρό. Δηλαδή, στην ουσία, μιλάμε για πόσες γεωτρήσεις. Μιλάμε για ότι θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν τρεις γεωτρήσεις. Σας είπα, το θέμα δεν λύνεται. Με την κουβέντα βγήκε ότι από τη στιγμή που είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, το πρόβλημα που είχα αναφέρει για την ίδρυψη των νότιων οικισμών στο Νότο, η κουβέντα. Σας είπα, πάντα η κουβέντα βγάζει ειδήσεις. Ένα θέμα που εγώ δεν το ήξερα, αλλά ο Περιφερειάρχης μας είπε ότι δεν απαιτείται περιβαλλοντική μελέτη. Μπορούμε να ανοίξουμε αύριο τη γεώτρηση που θέλουμε για την ίδρυψη των νότων και στην πορεία πάμε την περιβαλλοντική μελέτη. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, γιατί τα χρήματα υπάρχουν και κινδυνεύαν να χαθούν από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Άρα η ΔΕΙΑ από αύριο θα βάλει μπροστά στις διαδικασίες προκειμένου να ανοίξει τη γεώτρηση για να ενισχύσουμε τα νότια παράλια. Ποια θέση είναι αυτή η γεώτρηση στο νότο? Είναι μεταξύ Καλών Λιμένων και Χρυσόστομου, κάπου εκεί πέρα. Πώς είπατε την περιοχή σιγά σιγά? Καλή Λιμένες, Χρυσόστομου. Όχι η περιοχή που θα γίνει γεώτρηση. Η γεώτρηση στα νότια παράλια. Απολίχνου, κάπως το πρώτο. Α, πρώτη είναι Απολίχνου. Απολίχνου. Η αρδευτική είναι στην περιοχή Απολίχνου. Η δεύτερη είναι στον κάμπο της Μεσαράς για να ενισχυθεί ο ΤΟΕΒ Β' ζώνης, ο ΤΟΕΒ της Μπόμπιας και η άλλη είναι για να αξιοποιηθεί μια γεώτρηση στο Ζαρό που ζήτησε ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Ζαρό. Τρεις. Για την άρδευση όλα. Αυτές είναι για την άρδευση. Το τρίτο που είπαμε στα νότια παράλια είναι για ίδρευση. Δεν λύνεται το πρόβλημα με αυτές τις τρεις γεωτρήσεις. Σας είπαν στην περιοχή της Γαλλιάς θέλουμε τουλάχιστον ακόμα άλλες 2 με 3 γεωτρήσεις για να πούμε ότι το κενό που δημιουργήθηκε από το κλείσιμο των ιδιωτικών γεωτρήσεων θα μπορέσει να έχει αποτέλεσμα. Αύριο το πρωί θα είμαι στην Αθήνα. Πάω για μια επιτροπή της ΚΕΔΕ. Θα φροντίσω από σήμερα, αν μπορώ να δω τον αναπληρωτή υπουργό Γεωργίας, να μπορέσουμε να αποσπάσουμε κάποια χρήματα. Δεν είναι πολλά τα λεφτά. Στο σύνολο ρεπάγιν του κρατικού προϋπολογισμού, δηλαδή αν τυχόν δοθούν ακόμα 500-600.000 ευρώ, ειλικρινά θα μπορέσουμε άμεσα να λύσουμε το πρόβλημα. Μιλάμε το άμεσο πρόβλημα. Το μακροπρόθεσμο είναι άλλη υπόθεση που δεν είναι αυτή τη στιγμή, δεν το συζητάμε καν. Θα μπει στην πορεία. Αλλά το άμεσο, για να μην καταστραφούν οι άνθρωποι, είναι ένα ποσό ακόμα μετά τα χρήματα που είπε ο κύριος Περιφερειάρχης, 500-600.000 ευρώ. Πιστεύω ότι θα έχουμε ανταπόκριση, θα μπορέσουμε να δώσουμε λύση για φέτο το καλοκαίρι. Ποιο θα δείτε στην Αθήνα αύριο? Σας είπα, δεν έχω κλείσει ραντεβού ακόμα. Θα φροντίσω, αν μπορέσω να βρω, να κλείσω ραντεβού με τον Υφυπουργό του Υπουργείου Εσωτερικών ή αυτοί που είναι άμεση για να μπορέσουν να βρουν χρηματοδότηση στο Δήμο για την παρέμβαση λόγω της λειψιδρίας. Άρα μόνο για τη σεζόν την καλοκαιρινή δηλαδή.
Ακούστε. Θα καλυφθούν οι ανάγκες. Δεν μιλάμε για την καλοκαιρινή σεζόν. Παιδιά, μια γεώτρηση πανίσχυση έχει μόνο καλοκαίρι, δεν είναι για την καλοκαιρινή σεζόν. Μιλάμε ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο με το να ανοίξουμε τις γεωτρήσεις. Δεν είναι ότι λύνεται το πρόβλημα. Έχουμε πει 100 φορές. Αν δεν ξεκινήσει σήμερα ο εμπλουτισμός του φράγματος φανερωμένη από τον Πλατή ποταμό, το θέμα της Μεσαράς δεν λύνεται. Αλλά αυτό που είναι εκεί που βρισκόμαστε όμως. Σας είπα, η τελευταία κουβέντα την ξέρετε κι εσείς, η σύσκεψη που είχε γίνει στο Δήμο Αμαρίου, ότι υπάρχει χρηματοδότηση και ότι προχωρούν στη δημοπράτηση. Δεν έχουμε καμιά άλλη πληροφόρηση πάνω σε αυτό το θέμα, περιμένουμε. Οπότε θα πιέσετε για τη δημοπράτηση. Μα αυτό είναι ξεκάθαρο, το ξέρουμε πολύ καλά. Είναι η μοναδική λύση. Okay. Σήμερα, ας πούμε, από τα 15-20 μέτρα που ήταν ο υδροφόρος ορίζοντας στον κάμπο, κατεβήκαμε στα 70. Σε κάποια άλλα σημεία κατεβαίνουμε στα 100. Θα κατέβουμε στα 150 και μετά πού θα πάμε? Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτές οι λύσεις είναι οι άμεσες για τώρα.